Καλησπέρα. Στο Άργος, στο θεατράκι με τους αγανακτισμένους, τους συντοπίτες μας, τους φίλους, όλους αυτούς οι οποίοι βιώνουμε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα αυτή τη φοροεισπρακτική πολιτική, η οποία εδώ και ένα χρόνο, ενάμισο χρόνο μας έχει κάνει να ψαχνόμαστε και να μην βλέπουμε ότι η εθνική προσπάθεια έχει καμία ουσία, να μην βλέπουμε ότι κάτι το οποίο θα γίνει μόνο για να μην εισπράξουν κάποιοι τα χρήματά τους ή για να μην χάσουν κάποιοι πιστωτές τα χρήματά τους. Όλοι οι Έλληνες δεν θέλουν να είναι μπαταξίδες, να μην πληρώνουν. Όλοι μας εμείς οι Έλληνες δεν θέλουμε να πούμε ότι δεν πληρώνουμε. Όμως θέλουμε να πούμε ότι όποιες θυσίες κάναμε και μας προτείνουν να κάνουμε, θα πρέπει να έχουν και κάποιο αντίκρισμα, κάποιο αποτέλεσμα. Και να μην είναι μόνο θυσίες για να πάρουν κάποιοι τα λεφτά τους και τους τόκους τους. Προτείνω λοιπόν στους πολιτικούς που θέλουν να ψηφίσουν όλα αυτά τα δυσβάσταχτα προγράμματα για τον Έλληνα να προσέξουν πάρα πολύ καλά, γιατί μπορεί να φύγουν νύχτα όσο κι αν θεωρούν ότι σώνουν την Ελλάδα. Το προτείνω και το λέω και δεν είναι απειλή, αλλά δεν είναι και ο Έλληνας αρνή να τον σφάζουν. Δεν είναι πρόβατο να τον κάνουν ό,τι θέλουν. Προσέξτε κύριοι, προσέξτε το λαό, γιατί ο λαός θα σας βγάλει από την πίσω πόρτα. Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Φρέντζος Κώστας, στο Άργος, στο θεατράκι, στην πλατεία όπου μαζεύονται οι αγανακτισμένοι του Άργους.